Και βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν. Καλημέρα κύριε Παταράκη. Καλημέρα και σε εσάς. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε εσείς με όλη αυτή την έξαρση που γίνεται σε Αττική και όλα τα συναφή περί lockdown και το ότι τέλος πάντων με λιγενέστε, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά, πολύ περισσότερο από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ περισσότερο από αυτά που ακούμε ή μαθαίνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή? Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Ακόμα και το 1 προς 10, δηλαδή αυτό που λέγαμε, ένας ειδικός ασθενής προς 10 αδιάγνωστους, θεωρώ ότι δεν ισχύει πλέον. Έχουμε πολλά περιστατικά γενικά, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικά με την Ελλάδα, τα οποία ουσιαστικά είναι αδιάγνωστα. Είτε έχουν συμπτωματολογία, αλλά έχουν αρνητικά τεστ, είτε τα παιδιά που είναι άτυποι στη συμπτωματολογία του, είναι τελείως διαφορετική συνήθως τα παιδιά, δηλαδή δεν εμφανίζουν συνήθως τιμόξου ανθρωπικού, αλλά κυρίως του γαστρικού. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Και φοβάμαι ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που αναφέρεται ή αυτή που υπολογίζουμε. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ έχει κάνει και κάποιες ανακοινώσεις, μάλλον σαν προαναγγελία ακούγεται από τον κύριο Σύψα σήμερα το πρωί από τηλεοπτικό κανάλι, ότι ουσιαστικά είμαστε ένα βήμα πριν το lockdown και το κλείσιμο των σχολείων. Κοιτάξτε, η Αθήνα για παράδειγμα, τα σχολεία είναι μεγάλο, δηλαδή μπορώ να πω για παράδειγμα σχολείο ότι χωρίς μου ότι κάθε εβδομάδα λείπει και ένα παιδάκι πυρετό, το οποίο λείπει μια εβδομάδα και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί κανονικά με τα μέτρα προστασίας που παίρνουμε και τις μάσκες και όλα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κανένα άλλες ιώσεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχουν, θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλες ιώσεις, σημαίνει ότι τα μέτρα που παίρνουμε δεν είναι ικανά. Γιατί ο ιός του κορονοϊός μεταδίδει πολύ πιο εύκολα από τους υπόλοιπους ιούς. Για τα κοινά προσδοκήματα ή οτιδήποτε άλλο είναι. Θα έπρεπε να είχαμε μηδενικό εμβολιασμό άλλων ιώσεων αυτή τη στιγμή. Τώρα κάτι που το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε τα μέτρα που εξαγγείλει η κυβέρνηση μπορεί να είναι σωστά, σαν περιοχές μπορεί και όχι, δεν έχει σημασία τώρα. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι είναι σωστά, σημαίνει ότι δεν τηρούνται καλά. Δεν τηρούνται δηλαδή και από εμάς που έχουμε την ευθύνη στην πραγματικότητα. Από εμάς. Μεγάλο πρόβλημα σίγουρα η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, οι μεγάλες πόλεις γενικότερα που έχουν μεγάλο όγκο ο οποίος μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ένας χρόνος, γιατί υπολογίστε ότι οι αποστάσεις ακόμα μέσα στο μέτρο, μέσα στο λεωφορείο, δεν είναι 1,5 μέτρο. Οπωσδήποτε. Είναι 10 εκατοστά. Εδώ συζητάμε για τη μάσκα και η απόσταση. Δεν αρκεί μόνο η απόσταση και δεν αρκεί μόνο η μάσκα. Θεωρούμε ότι χρησιμοποιούμε τη μάσκα, αλλά κρατάμε και απόσταση 1,5 μέτρο. Αν κατά τώρα 10 εκατοστά απόσταση είναι ο ένας πάνω στον άλλο, θα δεν λέω κάτι τώρα και σήμερα το πρωί από το μέτρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι μας χάσει προστατεύσει. Και εγώ τις είδα αυτές και ήταν συγκλονιστική δηλαδή η κατάσταση που επικρατούσε στις αποβάθρες με τον κόσμο να περιμένει και να λες τώρα όλοι αυτοί που θα μπουν. Δεν γίνεται. Δηλαδή τα μετρό, λαμό, λεωφορεία, θα έπρεπε να έχουν πίσω 30% της πολιτικότητάς τους. Δυστυχώς. Για να μπορεί να κρατάς αποστάσεις. Γιατί διαφορετικά δεν κρατάς αποστάσεις. Γιατί υπολογίζουν ένα αριθμό ατόμων χωρίς να έχουν πρόσβαση ούτε μισό μέτρο ένα από τον άλλο. Όταν λοιπόν εσύ 1,5 μέτρο, πρέπει στο 30%. Δεν γίνεται στην αποβάθρα να περιμένουν 200 άτομα, δεν είναι μόνο 30. Μόνο έτσι μπορεί να μειώσει τους κινδύνους. Και επειδή αυτό που μπορεί να θεωρήσει είναι πρακτικά αδύνατο, υποχρεωτικά θα πρέπει να πάνε σε lockdown. Εγώ θεωρούσα από τον Αύγουστο, από τότε που άρχισαν να κάνουν εξαγωγή κρουσμάτων στις άλλες χώρες, γιατί κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί ότι η έξαρση και στην υπόλοιπη Ευρώπη οφείλεται, ήδη υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο εξωτερικό, ότι η έξαρση στην Ευρώπη οφείλεται στις μετακινήσεις και στον τουρισμό. Ξεκινώντας από την Ισπανία που έκανε πρώτη εξαγωγές κρουσμάτων, συνεχίσαμε εμείς. Για αυτόν τον λόγο μας μπλοκάρανε κατά κάποιο τρόπο και οι υπόλοιπες χώρες. Έπρεπε να έχουμε κάνει ένα lockdown από τις 10 Αυγούστου, έτσι, για 3 εβδομάδες. Είναι 14 μέρες συν το μισό. Έτσι, ώστε να προσπαθήσεις να μηδενίσεις σχετικά, να ελαχιστοποιήσεις τα κρούσματα. Θυμάμαι ότι μας το είχατε πει αυτό, γιατί την προηγούμενη φορά που σας είχαμε φιλοξενήσει στον Aegean Voice 107,5, ότι το προβλέπατε κάπου εκεί ότι έπρεπε να γίνει και τελικά αντί αυτού έγιναν τα τοπικά lockdown με πολλούς ελέγχους βέβαια και βλέπαμε και τις παραβάσεις. Οπότε και όλα τα ευτράπελα βέβαια που ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι σε διάφορα νησιά και τόπους, έτσι. Τα τοπικά lockdown, ναι, θα μπορούσαν να δουλέψουν. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα. Αλλά όπως και εσείς κάνανε lockdown το καλοκαίρι στην Πάρο και ερχόντουσαν στην Άξο για να κάνουν βόλτα. Έτσι το ίδιο στην Κρήτη για παράδειγμα, ναι, έχουμε lockdown, υποτίθεται lockdown, δεν έχουμε lockdown, έχουμε μέτρα με προστασία στο σπάτο, να σημαίνει μέτρα, να χρησιμοποιούμε μάσκα παντού, αλλά πάμε στο Ρέθινες, στον Αγιο Νικόλαο, που είναι δίπλα και δεν έχουν μέτρα.
Ναι, αν δεν περιορίσεις, δηλαδή. Ή το κλείνει στον νομό ή το νησί, ή να το κλείνει. Δεν το περιορίζει. Όταν επιτρέπει να κινείσαι τον ένα νομό στον άλλο, δεν είσαι στον άλλο. Από την Αθήνα, πα από το μια περιοχή στην άλλη. Πώ να το πω. Δηλαδή, σε μεγάλε αποστάσει, γιατί η Αθήνα είναι σε μεγάλε αποστάσει να πα στην πλευρά τη Αθήνα στην άλλη. Δεν γίνεται. Δεν περιορίσει κάποια πράγματα. Δεν κλείσει δηλαδή δρόμου. Να περιορίσει τον κόσμο εδώ και εκεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, μπορεί να λένε για τρει περιοχέ ότι έχουμε χάσει και εκεί ψηλόγου. Αλλά αυτό ο κόσμο κινείται. Σε λίγο θα έρθει και στου δίπλα δήμου και στου παραπέρα. Ή θα έρθει στα δίπλα νησιά ή στου δίπλα νομού. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Είναι ημίμετρα. Δηλαδή, δεν είναι, ναι, μεν καλό ίσω η χρήση μάσκα παντού, που γι' αυτό η χρήση μάσκα παντού διαφωνώ με ποια έννοια. Ότι στου εξωτερικού χώρου, όπου δεν έχει νοσισμό, ναι, θα μπορούσε η μάσκα, η μάσκα να μην είναι υποχρεωτική. Mm-hmm. Όταν έχει νοσισμό σε μια πλατεία όμω, που μαζεύονται 100 άτομα μέσα σε μια πλατεία, και είναι στο μισό μέτρο, είναι υποχρεωτικό στο ένα μέτρο και συζητάνε και κάνουν παρέε, ναι, εκεί πέρα χρειάζεται. Απλά δεν μπορεί να εφαρμόσει. Εν μέρη, δηλαδή να πει σε αυτόν τον δρόμο επιτρέπεται η μάσκα, σε εκείνον τον απαγορεύεται, σε αυτόν τον δρόμο απαγορεύεται η μάσκα, σε εκείνον τον δρόμο δεν απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Θα γινόταν ένα μπάχαλο. Οπότε λογικό είναι να εφαρμόσει ένα καθολικό κανόνα. Για τα σχολεία δεν το αναφέρομαι καν, γιατί τα σχολεία θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να φοράει η μάσκα. Έτσι. Το θέμα μπορούν σε διαδήματα ίσω, εφόσον είναι καλό καιρό και είναι εξωτερικό χώρο και κατά ένα μεγάλο αποστάσει και αν κάνανε αυτό που έλεγε. Η Κεραμέο στην πρώτη ανακοίνωση που είχε κάνει για 7 του Σεπτέμβρη, αρχέ του Σεπτέμβρη, σχετικά τα σχολεία που έλεγε ουσιαστικά για time slots, είναι η ορολογία που είχαμε χρησιμοποιήσει και εμεί σαν πλατό 19 για παράδειγμα, mm-hmm. όπου να βγαίνει να πηγαίνει το time slots, έτσι, και το e-bubbles όπω το λένε παλαιότερα, ή ζώνε, όπω θέλουμε να το πούμε, σημαίνει ότι κάθε τάξη πάει διαφορετική ώρα σχολείο, φεύγει διαφορετική ώρα σχολείο και κάνει διαφορετική ώρα διάλειμμα από την άλλη τάξη. Καταλαβαίνουμε βέβαια και πόσο κόσμο χρειάζεται να δουλέψει σε αυτόν τον προγραμματισμό, έτσι. Μοιάζει δηλαδή να είναι λίγο αδύνατο αυτό. Εδώ πέρα. Το χωρί κάποιο σχολείο δεν χρειαζόταν να κάποια στιγμή ανέφερε στου άλλου ότι δεν χρειάζεται. Όλα τα σχολεία έχουν κάποιο φυσικό. Είναι πολύ εύκολο για ένα φυσικό να φτιάξει ένα προπλάνο του σχολείου το πώ να έρχονται, πώ να φεύγουν και πώ να κάνουν διάλειμμα. Το να έχουμε ένα ενιαίο ωράριο για όλα τα σχολεία, τι φορά μα, τι δεν φορά μα, δηλαδή δεν σε προστατεύει τόσο πολύ. Η μάσκα, όσο η μάσκα από μόνη της, από ότι αν χρησιμοποιούσες και διαφορετικά ωράρια στα σχολεία. Με μια απόκριση ένα τέταρτο, δεν θέλει παραπάνω. Να μην κάνουν μαζί όλα μαζί, μην βγαίνει γιατί ο συνοσισμός, για παράδειγμα στα σχολεία, επειδή γίνεται λόγος τελευταία, τον συνοσισμό πώς τον έχεις. Όταν μπαίνουν, το που το πρωί δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά περισσότερο τον έχεις το μεσημέρι όταν φεύγουν από το σχολείο. Δεν γίνεται λοιπόν 100 άτομα να βγαίνουν από τη μια πόρτα. Δεν γίνεται 100 άτομα να κατεβαίνουν το δύο διάλειμμα να κάνουν μαζί διάλειμμα. Προφανώς. Να σας ρωτήσω. Δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, πως δεν είμαι κατά τη μάσκα. Αλλά τώρα θεωρώ ότι η μάσκα δυστυχώς δεν είναι αρκετή γιατί έχει νοσημό. Και ένα νοσημό είναι όπως στο μετρό. Όταν στο μετρό μπαίνουν έτσι, 200 άτομα μέσα ή πέφτουν 200 άτομα, mm-hmm. δεν μπορεί να κρατήσει αποστάσεις. Η μάσκα που συζητάμε, η χρήση της μάσκας είναι μαζί με τις αποστάσεις. Δεν αποκλεί το ένα το άλλο. Δεν λέμε την απόσταση τη μάσκα. Όταν λέμε αν ζητούσε μόνο τις αποστάσεις, πρέπει να πάμε στα 6 μέτρα. Προφανώς είναι ένας συνδυασμός. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι για να μου πείτε την γνώμη σας αυτό. Καθώς με τις μάσκες είναι εντάξει, υπάρχουν οι αρνητές που δεν θέλουν να φοράνε τα παιδιά μάσκα στο σχολείο. Ωστόσο όμως υπάρχουν και κάποιες εύλογες ερωτήσεις από τους γονείς που δεν δίνονται και πάντα οι κατάλληλες απαντήσεις ή ίσως από φόβο κάποιων γιατρών που δεν έχουν ίσως και τη μεγάλη εμπειρία και που δεν ξέρουν τι να συμβουλέψουν. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι ας πούμε στο σχολείο που είναι μικρό, είναι πρωτάκι έτσι, και έχει αλλεργικό άσμα. Μπορεί να το πειράξει η μάσκα αυτό. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα στους γονείς που προβληματίζονται ενώ δεν θέλουν φυσικά να αφήσουν το παιδί τους απροστάτευτο, έτσι, μέσα στο σχολείο. Δεν σας ακούω. Επειδή να πήγε στο άσμα. Ένα παιδάκι που έχει άσμα, σημαίνει ότι έχει κάποια αλλεργία. Mm-hmm. Ναι, ένα παιδάκι μπορεί να κάνει αλλεργία στο υλικό κάποιες μάσκας. Υπάρχουν 10, 20, 30 διαφορετικές μάσκες. Θα πρέπει να δοκιμάσει το παιδί. Ποια μάσκα δεν του προκαλεί αλλεργία. Εγώ το εννοούσα κυρίως αν προϋπάρχει το θέμα και δεν είναι το θέμα το υλικό της μάσκας να προκαλεί κάτι, αλλά αν το ίδιο προβληματίζεται φορώντας μάσκα για αρκετή ώρα μες στο σχολείο. Σε εξηγώ. Το παιδί που έχει άσμα, έτσι, μπορεί να κάνει, να κάνει αντίδραση, αλλεργική αντίδραση στο υλικό της μάσκας. Το παιδάκι όμως που έχει πρόβλημα, προπαντός τα παιδάκια που έχουν πρόβλημα, είτε να θυμίσουν οποιοδήποτε χρόνιο πρόβλημα υγείας, είπε οποιαδήποτε αγωγή παίρνουν, θεωρούνται αμέσως και υψηλού κινδύνου. Να. Αυτά πρέπει να φοράνε παντού.
Για να προστατευτούν και από τον κορονοϊό, ναι, δηλαδή, και από οτιδήποτε άλλο, ναι, γιατί έχουμε και τη γρήπη που έρχεται. Ναι, ακόμα και κρυώσει κιόλα, μετά δεν γίνεται, δεν το δίνει στο νοσοκομείο. Πώ να το πω, δεν γλιτώνει δηλαδή να ξημένει η φροντίδα του νοσοκομείου. Άρα τα παιδάκια που έχουν πρόβλημα έχουν ένα λόγο παραπάνω να χρησιμοποιούν μάσκα. Mm-hmm. Γιατί αυτά κινδυνεύουν περισσότερο από τα άλλα που δεν έχουν προβλήματα υγεία. Απλά έχουν μπερδευτεί πια και οι γονείς, ενώ θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο τρόπο, διαβάζοντας, ακούγοντας και τις διάφορες απόψεις, όχι ότι θέλουν να αρνηθούν τη μάσκα, απλά προβληματίζονται αν υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, τι θα ήταν το πιο σωστό να κάνουν. Πολύ εύκολα τη μάσκα και θα μπορούσαν να το κάνουν εδώ πολλές φορές. Να το κάνουν σαν παιχνίδι να το κάνουν. Το μάθουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι κακό. Ένα χειμώνα είναι, θα βγει. Δεν θα πάθει τίποτα ψυχολογία του. Συνεργάζονται τα παιδιά πάντως, κύριε Πατεράκη, από το βλέπω πάρα πολύ καλά. Εγώ το λέω συνέχεια επειδή. Εγώ το καλοκαίρι δούλευα με τουρίστες. Μπορεί να πω ότι σε ένα μωρό 1,5 έτους το πήρα πολύ πιο εύκολα το τεστ από ένα παιδάκι Έλληνα. Κάθε φορά που βάζουμε το σιλέο μέσα στη μύτη και πάμε στο πάρκα, ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο συνεργάζομαι με το παιδάκι. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από χώρες σε χώρες. Mm-hmm. Έτσι. Κάθε πότε να αλλάζουν μάσκα τα παιδιά στο σχολείο, υπάρχει κάποιος τρόπος που να γνωρίζουμε πότε είναι το καλύτερο να γίνει αυτό? Το ιδανικό για μένα είναι στο χρόνο ότι δεν κάνουν διάλειμμα κάθε ώρα. Έτσι. Δεν θα πρέπει να κάνουν διάλειμμα κάθε ώρα με ποια έννοια. Ναι, μεν να φτάνει στον χρόνο που είναι μέσα στην τάξη, αλλά εφόσον ο χώρος αερίζεται, είναι ανοιχτά τα παράθυρα, οι πόρτες. Μετριάζει κάποιο τον κίνδυνο. Mm-hmm. Για να αποφύγει τον συνοστισμό στον πεζιές και στις σκάλες, θα μπορούσε όπως να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να χωριστεί το διμάθημα σε τρία μαθήματα. Σε τρία δύο ώρα μπορεί να θεωρήσει. Δεν είναι ακριβώς δύο ώρα, αλλά σε τρία γκρουπ. Το μάθημα της μέρας. Ώστε να μπορούν να αλλάζουν ανά δύο ώρες. Ανά δύο ώρες. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί όταν βγεις στο διάλειμμα, θες να βγάλεις τη μάσκα δύο λεπτά, θες να πιεις νερό, θες να πας στην τουαλέτα, να δεν ξέρω τι, το είναι να φας κάτι. Όταν τη βγάλεις, επειδή τα παιδάκια είναι δύσκολο να χειριστούν τη μάσκα και να μάθουν να τη χειρίζονται σωστά, εύκολα, είναι προτιμότερο να την αλλάζουν. Αυτό που λέω δηλαδή για τους φάρους που θα πάει στο σχολείο είναι να έχετε δύο-τρία ζευγάρια μάσκες, δύο-τρεις μάσκες. Βαλίδας, σε μια σακουλίτσα, σε μια κασετίνα βάλεις τις καθαρές και στην άλλη τις βρώμικες. Mm-hmm. Όποτε χρειαστεί να τη βγάλεις, αλλάζεις. Για να μην χρειαστεί να προσέξουν κιόλας πώς ακουμπάνε, πώς θα τη βάλουν μετά, αν πιάσουν απ' έξω. Ακριβώς. Έτσι, την αλλάζεις. Βγάλεις τη μάσκα, τρως, τη βάλεις εκεί που βάλεις τις βρώμικες μάσκες και βάλεις την καθαρή μετά που θα φας. Όταν λοιπόν μετά, όταν πας σπίτι, τις πλένεις, τις σιδερώνεις και τις έχεις πάλι. Mm-hmm. Επομένως. Γι' αυτό και στα παιδιά γενικότερα με την υφασμάτη είμαστε πολύ πιο ανεπτικοί με τις υφασμάτινες μάσκες. Τα παιδιά μπορεί να θεωρήσει επειδή κινδυνεύουν και λιγότερο, δεχόμαστε την υφασμάτη. Η υφασμάτη βέβαια έχει αυτή προδιαγραφές. Έτσι πρέπει να είναι τρία φύλλα. Πρέπει να είναι διαφορετικό φύλλο υφάσματος απ' έξω, διαφορετικό από μέσα. Ναι, είναι συνθετικό, με γερό από μέσα. Έχει σημασία και όλα αυτά για να μειώσεις. Και κυρίως να έχει το σωστό μέγεθος. Να έχει και το σωστό μέγεθος, λέω, γιατί αυτές που δόθηκαν στα σχολεία ήταν πραγματικά κουκούλες περισσότερο παρά μάσκες. Ναι, δεν πειράζει, δεν θα έχουμε για πρόβλημα, θα τις φτιάξουμε κάπου να τις χρησιμοποιήσουμε. Κάποιος μου ανέφερε τις νέες του πλυντήριου και μπήκε στο μισθό. Οπότε είναι το φυσιολογικό μέγεθος. Αλλά το θέμα ότι χρειάζεται τρεις μάσκες, επίσης και στο μεταλλικό πρόγραμμα του δημοτικού, που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν για να προσέχουν να την ακουμπήσουν, είναι πολύ εύκολο να αλλάζουν μάσκα. Αυτά πρέπει να μάθουν από τους γονείς. Από το σπίτι πρέπει να τα μάθουν. Δεν έπρεπε να περιμένουν την τελευταία στιγμή να το μάθουν. Έπρεπε να δεχτούν οι γονείς και τα παιδιά να φύγουν μάθημα να τις χρησιμοποιούν όταν ξεκινήσουν. Και ένα τελευταίο, κύριε Πατεράκη, μιας και πλησιάζει και ο καιρός που έχουμε την εποχιακή γρήπη, τι ακριβώς προτείνει κάποιος γιατρός κανονικά σε σχέση με το εμβόλιο, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια μίξη απίστευτο το μείγμα που θα δημιουργηθεί με κορονοϊό και γρήπη. Αφήστε που δεν θα ξέρουμε και τι έχουμε κάθε φορά και θα ψαχνόμαστε όλοι μαζί. Ήδη είναι μεγάλο πρόβλημα, κυρίως παιδιάδρους. Και είναι μπέρδεμα ακριβώς και επειδή είναι και άτυπη συνοδολογία στα παιδιά, και όχι μόνο στα παιδιά, και στους μεγαλύτερους πολλές φορές να κάνουμε άτυπη συνοδολογία, χωρίς περίπτωση, χωρίς τίποτα, και μια στιγμή βρίσκεται σε έναν τεσσερίγο. Ή βρίσκεται ευρήματα στην αυτονική, ή ευρήματα στην περιχοκαρδιά. Mm-hmm. Χωρίς να έχει ένα συμπτώμα, ένα ιδιαίτερο σύμπτωμα ο άλλος, και να μην έχει κάνει ένα τεσσερίγο. Το οποίο είναι επιπλοκή στα τον ιό. Όσον αφορά το. Πώς το λέγαμε. Για το θέμα του εμβολιασμού, για την γρήπη. Κοίταξε, ο κορονοϊός είναι ένας ιός ο οποίος αγαπάει τις λοιμώξεις. Δηλαδή μπορεί να μην έχεις εμφανίσει συμπτώματα από τον κορονοϊό, μπορεί να κολλήσεις γρήπη όμως και αυτόν σε στείλει αδιάβαστο. Δηλαδή αν τυχόν δοθεί ευκαιρία στον κορονοϊό να υπάρχει και ένας άλλος ιός στον οργανισμό ή ένα άλλο μικρόβιο,
έχει πολύ δύσκολη πρόγνωση. Mm-hmm. Πολύ βαριά η πρόγνωση, σχεδόν κακή. Λέμε. Οπότε είναι καλύτερα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι αν τυχόν μετρούσαμε τα μέτρα προστασίας όπως έπρεπε, όπως το συζητάμε τώρα από το Φλεβάρι, το συζητάμε, δεν θα έπρεπε να είχαμε καθόλου λοιμώξεις. Mm-hmm. Ήδη σε αναπεριοχές ή σε κοινότητες οι οποίες εφαρμόζουν και προσέχουν, όπως ασθενείς για παράδειγμα με άσθμα που ανέφερες προηγουμένως, ή ασθενείς με ανθρωπιστικά προβλήματα, ή γενικά οι διαβητικοί, οι οποίοι έχουν τρομάξει και φοβούνται και προσέχουν, δεν σταματήσαν να προσέχουν όταν ήρθε το καλοκαίρι. Δεν έχουμε λοιμώξεις. Δεν έχουμε τον αριθμό των λοιμώξεων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε τόσες βροχίτιδες φέτος. Για παράδειγμα, με τα air condition. Δεν έχουμε τόσες αμυγδαλίτιδες με τα παγωτά. Για παράδειγμα. Έτσι. Γιατί ο κόσμος έχει μπει σε μια διαδικασία να προσέχει δηλαδή. Ορίστε. Έχει μπει ο κόσμος στη διαδικασία να προσέχει και το παραμικρό προκειμένου να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση. Κάποιες επαρκείς ομάδες προσέχουν και για αυτόν τον λόγο, γιατί είναι αυτοί που αρρωσταίναν και πιο συχνά, έχει μειωθεί. Mm-hmm. Έτσι δεν έχουμε πει ακόμα με δεν θα αποσυζητήσουμε στους φαντάζους όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό η ίδια συζήτηση είναι ότι έχουν μειωθεί ουσιαστικά και οι υπόλοιπες λοιμώξεις. Άρα τηρώντας τα μέτρα δεν ανησυχείς τόσο πολύ με τη γρήπη ή οποιαδήποτε άλλο ιό. Από εκεί πέρα, επειδή δεν είσαι σίγουρος ποτέ και δεν μπορείς να τη μέρα κλείνεις, ανοίγεις, κλείνεις, μπαίνεις στο lockdown, βγαίνεις το lockdown, αυτό που ζητάμε ουσιαστικά είναι να εμβολιαστούν όλοι για τη γρήπη. Όλοι λοιπόν εμβόλιο για τη γρήπη φέτος. Αν δεν είναι ό,τι εμβόλιο υπάρχει στο σπιτάκι οτιδήποτε, είτε για τη γρήπη είτε μονιόγκο, καλό είναι να γίνει από όλους. Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, φτάσαμε στο τέλος του ημιώρου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτησή μας αυτή. Πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Yeah. Και μακάρι να μπορούσαμε να μην τα ξαναπούμε για αυτό το λόγο, να πούμε άλλα πράγματα τα οποία να είναι πιο ευχάριστα. Θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, το αφήσατε. Εγώ είμαι αισιόδοξο για μοναδική φορά από 14. Λέω ότι μέχρι τον Μάιο λέω μπορεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά από πρόσφατες ανακοινώσεις εσύ ήταν ότι μέχρι και το 22 θα συνεχίσει κάπως έτσι. Όχι τόσο βαριά μορφή και τόσο αυστηρά μέτρα, αλλά είναι πολλές συζητήσεις να συζητάνε, είναι πολλοί που συζητάνε παγκοσμίως για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν μέχρι και το 22. Άντε και να δούμε τι θα μας φέρει λοιπόν το 20 μέχρι το τέλος και πώς θα συνεχίσουμε το 21. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.